Mia! 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 Pussere, Mia, tu pu echi pai, ρε φίλε. Mia! Ρε εσύ, Mia, πού έχεις πάει, ρε Mia. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ προσπάθησα. Ήμασταν Αμαζόνιο, λογικά θα έχει πεθάνει. Καλά, γυρνάω εγώ πίσω, θα μεταφέρω τα κακά μαντώτα. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχει VR βίντεο. Πολλοί μπορεί να ξέρετε το Green Hell, έχει βγει VR. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορεί να νιώθετε ότι είναι ίδιο με το Green Hell. Εγώ βέβαια είμαι σε αυτό εδώ πέρα το μέρος, έχω ανάψει μια φωτίτσα. Μάλλον κάτι έχω φάει, δεν ξέρω. Σήμερα θα πάμε να δούμε το demo παρόλα αυτά. Οπότε πατάω play demo και ξεκινάμε κατευθείαν. Ημέρα πρώτη. Είμαστε εδώ, εκεί κάτω. Πρέπει να είναι η γυναίκα μου. Ναι, έχουμε αποφασίσει να έχουμε έρθει εδώ, παιδιά. Είναι άλλη φάση να το ζεις από εδώ μέσα, εντάξει. Είναι τελείως διαφορετική αίσθηση να κάνω έτσι και να πιάνω όντως το σκηνή και να ανεβαίνω πάνω. Αυτό είναι ok προς το παρόν. Πιο μετά που θα έχει τέρατα, okay. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Hey! Είμαι εδώ. Τα κατάφερα. Όλα καλά, παιδί μου. Μια χαρά. Yeah. Γιατί ήρθαμε να ρωτιέμαι. Γιατί έχουμε έρθει εδώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αρχικά έχει πολύ υγρασία. Είναι πρόβλημα αυτό. Πέρα από το ότι μπορεί να μας φάει η φύση. Δηλαδή έχει την τζουμάντζι. Λοιπόν, το παιχνίδι μου λέει ότι έχω εδώ walkie-talkie και το βγάζω έτσι. Και είναι όντως. Επίσης είμαι γυμνασμένος. Βλέπετε εδώ πάπια που έχω. Αυτά είναι τα πράγματα που χάνεις όταν δεν παίζεις VR. Μέσα εδώ. Όπως και να έχει το παιχνίδι μου λέει πάτα εδώ. You can come up. Έλα, μ' ακούς. Ναι, όπως και να έχει, εδώ πέρα μου λέει είναι το notebook μου. Το βγάζω. Και το πώς το κρατάω. Έχουμε γράψει, παιδιά, εδώ το βλέπετε ξεκάθαρα. Έχουμε γράψει find a camp. Πρέπει να βρούμε ένα camp. Πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτό, από εδώ μέσα πρέπει να περάσω. Εγώ συνεχίζω εδώ πέρα μέσα στη ζούγκλα. Εντάξει, αν και έχει συγκεκριμένο μονοπάτι, ρε. Όπα, κάτσε λίγο. Όπα, ρε! Τι! Ναι, okay, αυτό στο παιχνίδι, να ξέρετε, μπορεί να μην είναι τόσο τρομακτικό. Αυτό το πράγμα ήταν σαν το πόδι μου. Λέω αυτό ήτανε. Με καταπιεί ολόκληρο. Θέλω να τραβήξω γρήγορα το walkie-talkie να πω ότι την αγαπάω ή κάτι. Γιατί χανόμασταν. Δεν ξέρω πώς θα είναι αν σκάσει καμιά τίγρη, ας πούμε, ή κάτι. Αυτό εδώ μπορούμε να το βγάλουμε. Move that log, λέει, σίγουρα. Α, είναι τόσο εύκολο. Θα το πάρω για αυτό άμυνα αυτό. Δεν το αφήνω. Μπορεί να το δώσω και όνομα. Αυτό είναι το camp. Αυτό είναι το camp. Κάτσε, μην πέσω από εδώ. Αν έπαιζα στο PC μπορεί να πέφτα. Στο VR είναι αλλιώς, παιδιά, μου σπάσουν τα γόνατα. Λοιπόν, καλά, περιττό να πω ότι εδώ πέρα, ας πούμε, πέρα από την υγρασία, όλες αυτές οι σαύρες, μέχρι και τα ζωήφια μπορεί να σε απαγάγουν, εντάξει. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις μύγες να έρθουν από αυτές που ζουν εδώ πέρα που είναι τόσες, μπορεί να πάρουν να απαγάγουν. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, γιατί μάλλον σε χρειάζομαι. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή να πάρουμε εδώ πέρα. Έχω φτάσει. Το βρήκα. Όλα καλά είναι. Άμα φανταστείς τι μου ήρθε. Καλά. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει. Ήρθε ένα πράγμα, παιδί μου, τόσο με το συμπάθειο. Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα μου λέει: έχεις backpack. Κάνεις έτσι, πραπ και βγάζεις το backpack. Α, το οποίο, παιδιά, είναι φοβερό backpack. Δείτε εδώ θέσεις που έχει, πώς ανοίγει. Άρα τώρα εγώ μπορώ να πάρω αυτό, παπ, να το βάλω μέσα στο backpack μου. Ή απλά μπορώ να το πάρω και να πω: οπ, κάπου εδώ είναι το backpack και τα αφήνω μέσα. Φανταστικά νέα. Αυτά είναι η πρώτη μας μέρα. Ήρθαμε και κάτι κούνησα. Κάτι κονσέρβες. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε φτάσει. Είμαστε εδώ. Μπορώ να μπω κι εγώ, γιατί διαβάζει, σε ενοχλώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά το καλό είναι ότι έχουμε προμήθειες. Το πιασα όλο αυτό. Λοιπόν, αγάπη μου. Δεν στο είχα πει. Μπορεί να με πίστευες εσύ, αλλά όταν σου έλεγα ότι λυγίζω κουτάλια με το μυαλό, δες τώρα τι έχω κάνει εδώ. Λοιπόν, άστα εδώ πέρα γιατί έχουμε πρόβλημα. Ωπα ρε, τα διέλυσα όλα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα μαγειρεύουμε. Αν και έχει πιάσει μάκα, τι να κάνω, το καθαρίσω με το χέρι. Τέλος πάντων, πυρουνάκι. Πυρουνάκι αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για όπλο. Δεν μπορώ να το πάρω. Μου λέει κόκκινο, μην το βάλεις εδώ, Γιάννη. Μα έχουμε και μία μάσκα. Ωπα κάτσε γιατί. Ναι, είναι λίγο ενδιαφέρον αυτό που μου κάνει. Μπορώ να τη φορέσω. Μπορώ να τη φορέσω. Μπορώ να παντρομάξω έτσι. Αγάπη μου. Τι σκατά, πολύ καλή χωμόνωση είχε αυτό το πράγμα. Κάτσε να βγάλω τη μάσκα. Σταματάω να παίζω και βγαίνω έξω στη φύση, παιδιά. Ναι, μυρίζει φουλ υγρασία και κάποιο ζώο πρέπει να τα έχει κάνει εδώ τριγύρω. Παρ' όλα αυτά, φέρε μου αυτό το σημειωματάριο. Λοιπόν, έχω έρθει προετοιμασμένος γιατί έχω γράψει εδώ τη συνταγή για να κάνει μικρή φωτιά. Έχω δει βίντεο στο YouTube πριν έρθω, εντάξει. Δεν έχω έρθει έτσι. Θα πούμε ότι εδώ θέλουμε μία μικρή φωτιά. Honey, I can't seem to find a bag or two. Σας λέει κάτι λείπει εδώ πέρα. Okay, όσο έλειπες, έφαγα κάποιες κονσέρβες. Είναι ανάγκη να με κρεμάσετε γι' αυτό, τέλος πάντων. Τώρα παρόλα αυτά, εγώ έχω πάρει εδώ πέρα το. Παραλίγο να κοπώ, παραλίγο να κοπώ, παιδιά. Έχω πάρει το μασέτι μου, γιατί πρέπει να ανάψουμε εδώ πέρα φωτιά. Πρέπει να γίνει δουλίτσα, έλα εδώ. Έλα, μπορώ να το πετάξουμε έτσι όπως είναι. Μπορώ να αρχίσω να κόβω. Να το, εδώ είμαστε. Και μπορώ να το κάνω και όπλο. Τώρα να έρθει αύρα, τώρα ναι. Τέλος πάντων, το να ανάβει φωτιά στο VR είναι λίγο πιο δύσκολο, παιδιά. Γιατί εγώ πρέπει να πάω να κόψω ξύλα κανονικά, δηλαδή. Και όταν λέμε να κόβω ξύλα, παιδιά, είναι κανονική διαδικασία. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ, δεν πας πουθενά. Είναι κανονική διαδικασία. Και πούς ακόμα, θέλει καμιά δεκαπενταριά τέτοια. Λοιπόν, πέτα το εκεί. Ναι, στα θετικά ναι, είναι ότι μπορώ απλά να τα. Το πέταξα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν πήγε εκεί που πρέπει. Έλα εδώ. Μπορώ να έρθω από εδώ πάνω, ρε παιδί μου, και να κόβω τα ξύλα και να τα αφήνω.
Και ίσως δουλέψει αυτό. Επίσης, ίσως ρε παιδιά μου, στη VR έκδοση, μην βάλετε 15 ξύλα. Είναι πραγματικά πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάθομαι. Πρέπει να κάθεσαι να βαράς το ξύλο. Δεν ξέρω καν αν κόβω αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν κόβω, να σου πω την αλήθεια. Το μεταξύ το περιέχει πυκνή βλάστηση. Μέχρι να καταφέρω εγώ εδώ πέρα μαζέψω άλλα ξύλα, θα βγει έξω η άλλη, θα πει Γιάννη μου, τι έκανες εδώ πέρα, εδώ υπήρχαν δέντρα. Τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και θέλουμε άλλο ένα ξύλο. Τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να βρούμε Tinder, λέει. Tinder. Πού να βρω το Tinder. Τώρα εγώ πρέπει να ψάξω καμιά φωλιά πουλιού, ας πούμε, ή κάτι. Θεωρητικά, συγγνώμη, ελπίζω να μην είναι τίποτα αιτή, μου επιτεθούν, ας πούμε. Ελπίζω να μου κάνει αυτό, φέρει και αυτό εδώ. Έχει και αυγό μέσα. Τι λες, ρε. Βάλ το εδώ. Θα φάμε καλά το βράδυ. Τέρμα οι κονσέρβες. Κάνουμε μια ομελετάρα. Λοιπόν, η φωτιά είναι σχεδόν έτοιμη. Μία. Όλα έτοιμα. Μου φέρει ένα πτήρα. Λοιπόν, μία, είναι εδώ, ξέρω εγώ. Μπορούμε απλά να το φωνάξουμε. When I mentioned we seemed to be lacking some equipment. Ξεχάσαμε ένα πτήρα. Don't tell. Γιατί δεν φέραμε 10, ξέρω εγώ, είναι πολύ σημαντικό. Yeah, we have no fire. Ναι, κάθομαι τώρα εγώ να κάνω έτσι. Not a single lighter, nor box of matches. Θα πρέπει να κάτσω τώρα εγώ, παιδιά, να ανακαλύψω πάλι τη φωτιά, ας πούμε. Ενώ είμαστε το 2022, δηλαδή κάπου έλεος. Ωραία, μπορεί να μην έχουμε αναπτύρα, έχουμε τεχνολογία παρόλα αυτά, εντάξει. Πάμε. Εντάξει, αυτό ήταν ωραίο παρόλα αυτά, έτσι. Πρέπει να το παραδεχτώ. Δηλαδή, ναι, αυτό. Ήτανε το βραβείο μου, παιδιά, ξέρετε γιατί. Γιατί πήγα, έκοψα ξύλα κανονικά, τα μετέφερα, τα βάλα εδώ. Αλλά αυτό εδώ που κάνεις πίτες, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Έχει και δόνηση, ρε παιδί μου. Νιώθεις ότι όντως κάτι κάνεις εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω εδώ, είναι η τυχερή μου πέτρα. Και τα γραφικά φωτιάς εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν είχα κάποιον να με φυσάει ζεστό αέρα αυτή τη στιγμή, θα ήταν η απόλυτη VR εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, έχω ανάψει εγώ τη φωτιά. The fire is burning. Fire is burning. Ναι, παιδί μου, πάρ' το χρόνο σου. Έλα εδώ. Έχω βρει και ένα αυγό. Θα κάνουμε σήμερα μελετάρα. Θα σε τρελάνω. Ημέρα Τρίτη παρόλα αυτά. Ξυπνάμε. Είναι όλα εντάξει. Είναι όλα καλά. Set the tent, μου λέει. Ναι, καθόλου καλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου καλά, παιδιά. Τι είναι αυτό, θα πνιγούμε, ρε. Ρε, θα πνιγούμε, έχουν ανοίξει ουρανοί. Η άλλη που έχει πάει εντωμεταξύ, ρε, παιδιά. Μέσα στη βροχή. Μας έχει αφήσει και ένα σημείωμα το οποίο. Έχει και λεκέδες εδώ από καφέ, δεν ξέρω τι φάση. Είμαι, λέει, στο χωριό. Πάρε με, λέει, στο walkie-talkie, τέλος πάντων, να ξυπνήσεις. Υπάρχει ένα μικρό δώρο για σένα. Hello. Έλα, yeah. Μία μου. Hey, sleepyhead. Ναι, up. Με παίρνει ο ύπνος. Όταν είμαστε εδώ στα βάθη του Αμαζονίου, γενικά με πιάνει μια υπνηλία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, έχω άγνοια κινδύνου ή κάτι. Where. Πού είσαι, φτάνει, λέει, στο χωριό σύντομα. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. Ναι, εντωμεταξύ εμείς σήμερα έχουμε γενέθλια. Και η άλλη την κομπάνισε, ρε παιδί μου. Λέει, πάω μια εδώ πέρα στους Wabba Wagga. Λέει ότι μου έχει αφήσει και ένα δώρο. Εντωμεταξύ, μισό λεπτάκι. Αυτό εδώ τι είναι για να περνάμε την ώρα μας. Λοιπόν, επίσης πόσο μεγάλα είναι αυτά τα χαρτιά. Δηλαδή, έλα δρόμο, έλα. Δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε αυτό. Μου έχει αφήσει, λέει, ένα δώρο πάνω στο τραπέζι. Δεν εννοούμε τη μάσκα, έτσι. Ναι, ξεκάθαρα δεν είναι η μάσκα, γιατί εδώ πέρα έχει ένα ρολόι, ναι. Που αυτό το ρολόι. Α, μπορεί να το βάλουμε και όπου θέλουμε το μεταξύ. Μπορεί να το βάλω αριστερά, μπορεί να το βάλω αριστερά. Ορίστε. Είναι 2 η ώρα. Δεν ξαναμιλάμε. Τι έκανες, ρε τέρας. Ρε, είσαι μουρλή. Λοιπόν, η φάση είναι ότι ρε παιδί μου σε αυτό το ρολόι σου λέει πραγματάκια. Πόσο πεινάς, πόσο διψάς. Δεν είναι smartwatch. Είναι φοβερό ρολόι. Και το άλλο δωράκι είναι πανάθεμάτη, ρε. Πανάθεμάτη τη μία. Ξέρει πόσο κοιλιόδουλοι είμαστε. Το φάγαμε έτσι, ρε. Μπάρα πρωτεΐνης μαζί με το περιτύλιγμα, καλά. Λοιπόν, να ξυρωτάμε τους βρήκες. Τους βρήκα, λέει, αλλά δεν πολύ θέλουν να μιλήσουνε. Κάνε λες και δεν είμαι εδώ. Μήπως απλά δεν μιλάνε τη γλώσσα, ρε παιδί μου, επειδή είναι μέσα στη ζούγκλα, ξέρω εγώ, 58 χρόνια. Μπορεί. Οπότε εμείς, ρε παιδί μου, έχουμε έρθει εδώ για συμπαράσταση. Οι άλλοι είναι σε ένα χωριό εκεί πέρα με τους Wabba Wabba. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Εγώ δεν το έκανα, παιδιά. Βάζουμε κάποια όρια, ρε παιδί μου, ότι. Ξέρετε, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω. Στον Αμαζόνιο τώρα να πάω τέτοιο που είχε εδώ πέρα τροπική βροχή, να πούμε, λες και χωρίς κακιά ζαριά στο Τζουμάντζι είναι αυτό το πράγμα που ζω. Όχι, δεν θέλω. Τώρα έχουμε κλείσει και η φάση είναι, ρε παιδί μου, ότι εμείς έχουμε και μια τρέλα, ας πούμε, με τη φύση. Οπότε είμαστε σε φάση, ας βγω πάω να. Έχει εδώ πέρα βόρεια, λέει, ένα τομπάκο πλάντ. Πάμε να βρούμε τομπάκο τώρα εδώ με στη βροχή. Δεν πάμε καλά, όχι, έχει πρόβλημα, φίλο. Και κάθομαι και τσεκάρω και το ρολόι μου εγώ και μου λέει North, από εκεί. Ωραία, πάμε από εδώ. Να βρω το. Εδώ, θα λουστούμε κιόλας. Κάνω και ένα μπάνιο. Λοιπόν, η φάση είναι ότι έρχομαι σε αυτό εδώ πέρα το κουτί και εδώ πέρα πρέπει να έχει αυτό το grappling hook, εντάξει, και μου λέει εδώ 6-3-9-9. Ρε, πολύ ωραίο αυτό, φέρτε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό, παιδί μου, αυτό το κουβαλάω πάνω μου. Αυτό παιδί ζυγίζει 15 κιλά, τέλος πάντων. Πού το πετάω αυτό. Λοιπόν, λέει, φαίνεται ότι μπορείς να το καρφαλώσεις εκεί πέρα πάνω. Και εγώ το πετάω εκεί. Θα πάθουμε κανένα κακό, τέλος πάντων. Πέτα το. Κάπου πιάστηκε. Δεν ξέρω αν ήθελα εκεί, τέλος πάντων. Ότι πιάστηκε, πιάστηκε, οπότε πάμε. Oh, f*** me.
Ναι, και πέσαμε κάτω. Η αλήθεια είναι. Κόπηκε το σκηνή. Σκατά grappling hook. Παιδιά, με τη γρασία είναι αυτό. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάρουμε τη μία τηλέφωνο. Μία! Μία που είσαι. Γύρνα πίσω. Δεν νιώθω. Από τη μέση και κάτω δεν νιώθω. Τίποτα. Τι, όχι, τίποτα δεν νιώθω. Όχι, όχι, όχι τίποτα, τίποτα. Εν τω μεταξύ, το ωραίο τώρα ξέρετε ποιο είναι. Μου λέει το παιχνίδι. Τσέκαρε τον εαυτό σου. Και τώρα επειδή είναι VR, τσεκάρω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω εδώ ένα τραύμα. Εντάξει. Σηκώνω το πόδι, έχω εδώ ένα τραύμα. Είμαι έτσι. Ωραία. Περίμενε μία γιατί. Όπα, θα πέσω πίσω, ρε. Και είμαι έτσι τώρα εγώ. Εγώ σηκώνω το πόδι. Το βλέπω και το τραύμα. Εντάξει. Και κρατάω ισορροπία. Σηκώνω το άλλο πόδι. Είναι λίγο πιο immersive. Τα τραύματα είναι πάνω σου. Δεν σε δω τι έχω πάθει. Κάτσε πάρουμε τη μία να μου πει τι κατά έχω. Έλα. Τώρα εμείς πρέπει να ψάξουμε για μολυνέρια, παιδιά. Για να φτιάξουμε επίδεσμο. Δεν ξέρω ακριβώς. Και μοιάζει έτσι αυτό. Λέει έχει κυτρινάκια εδώ πέρα και μεγάλα φύλλα. Ψάχνω εγώ τώρα για μολυνέρια. Λοιπόν, έλα. Αυτό εδώ μοιάζει για μολυνέρια. Κάνει ένα bandage, μου λέει. Τα παίρνω, τα βάζω τσάντα όλα να τα έχουμε. Γιατί έτσι όπως το βλέπω, η φάση θα αφήσει σημεία. Ανά τρεις ώρες θα τραυματιζόμαστε. Οπότε βρήκα ένα βράχο πρόχειρο. Του έχω απλώσει αυτό πάνω. Θα μου πεις αυτό Γιάννη, γιατί δεν το χρησιμοποιείς για επίδεσμο. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα. Δεν ξέρετε από ζούγκλα. Εντάξει, δεν ξέρετε. Παίρνουμε ένα φύλλο, το αφήνουμε εδώ πέρα. Και εντελώς μαγικά, αν το τσιμπήσω αυτό, οπ, το κάνουμε έτσι. Έτοιμο αυτό. Το αφήνουμε. Λοιπόν, δεύτερο φύλλο, το κάνουμε έτσι. Τσακ, πανέτοιμο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα εδώ να βάλουμε εδώ πέρα τον επίδεσμο. Μια χαρά είναι το χέρι μου, έτσι. Έχω γίνει λες και είμαι ο Nature Man, ας πούμε. Σηκώνουμε και πόδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Όντως, εντάξει, πατάω το κουμπί τώρα. Δεν θα κάθομαι εγώ. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω πέτρα να κουμπίσω. Δεν θα κάνω, έτσι. Ξαναπέρουμε τη μία. Έλα μία μου. Όλα καλά είναι. Πονάει. Λίγο πονάει. Μία είναι εκεί πέρα στη φυλή, μέσα στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ. Και ρωτάει και για μας, ξέρω, που έχουμε χτυπήσει το ποδαράκι μας. Προφανώς και δεν μαζέψουμε τον πάκο. Δηλαδή, προχωρήσαμε, βγήκαμε 10 μέτρα από τη σκηνή και φάγαμε τα μούτρα μας. Οπότε, απλά γυρνάμε τώρα στη σκηνή για να κοιμηθούμε. Δεν υπάρχει δεύτερο. Ημέρα 32. Κάναμε ένα time skip. Παιδί μου, εδώ είμαι, έλα, πού είσαι, έλα. Μία. Τι έγινε, κότσι μου. 30 μέρες εδώ. Έχουμε ένας μήνας, έχει περάσει άλλη. Γιατί δεν πήγαμε κι εμείς, ξέρω εγώ. Μία. Μία, παιδί μου, μίλα μου. Είναι κάποιο prank, αυτό τι είναι. Λοιπόν, δεν τα κάνει αυτά η Μία. Η φάση είναι ότι πρέπει να βρω τη Μία και δεν έχω καν το μασέτι μου. Και κάπου εδώ πέρα τελειώνει το demo, παιδιά. Εδώ με αφήνει. Και σου λέει, να έτσι θα είναι αν κολυμπάς. Δεν με έβαλε να κολυμπήσω όμως. Ναι, αυτό βλέπετε τι έχει το VR, ας πούμε. Το VR έχει, κόλλησε μια βδέλα πάνω μου, πρέπει τη δω και να τη βγάλω, να την κοιτάξω μες στα μάτια. Αυτά τα πράγματα έχει το VR που δεν έχει κανονική έκδοση. Και επίσης έχει και αυτό που είναι λίγο περίεργη φάση. Και μόλις είδα ότι έκλεισε η κάμερα γιατί δεν είχε χώρο, αυτά είναι τα αρνητικά του να γράφεις VR και να μην βλέπεις απευθείας την κάμερα. Όπως και να έχει, αυτή είναι η έκδοση VR του Green Hell. Είσαι μέσα στον Αμαζόνιο, έχει χαθεί η κοπέλα σου, πρέπει να τη βρεις και να επιβιώσεις. Κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν, ίσως να αλλάξουν λίγο τις συνταγές. Γιατί είναι άλλο να φέρνεις 15 ξύλα για φωτιά στο PC, που κουνιέσαι έτσι, ας πούμε, κάνεις κλικ-κλικ, τα κόβεις, τα φέρνεις, και άλλο να πρέπει να βαράς ξύλα κανονικά. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link και για το παιχνίδι και διάφορα άλλα links που σας οδηγούν σε δικά μου social media. Όπως το Instagram που εκεί αναβάζω ενημερώσεις και το τρόπο που εκεί γίνονται τα live streams κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα follow αν θέλετε να ενημερώνεστε. Και αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.